είδα ότι βορείως φαίνεται ότι συνορεύει η δημοτική ενότητα του πολιτοχώρου με τον Δήμο Κατερίνης. Εκεί είναι η δημοτική ενότητα Δίου. Υπάρχει προβολή στη θάλασσα, παρακτήρως μιλάμε. Είναι η δημοτική ενότητα Δίου για ένα πολύ μικρό τμήμα και μάλιστα για την ιστορία. Το Σουμπί, η Νέα Αίθουσος, κατά μία δεν έχει πάρει το όνομά της, επειδή οι εκβολές εκεί του Έσωνα ποτάμου σχημάτισαν ένα πι και βλέπανε αυτοί και λέγανε πάμε στο πι. Ισπί. Γι' αυτό το λέω, γιατί πιθανόν θα πρέπει τη στιγμή που απειλεί ένας Δήμος να δούμε συνδυαστικά και εκείνο το κομμάτι. Έτσι το λέω σαν μια παραποίηση. Τι διαβεβαίωση έχουμε, το είπε βέβαια ότι έχουμε όλα. Επειδή αφήστε την ΠΕΧΟ εκεί τώρα, πώς είναι η ΠΕΧΟ, πώς είναι η Γενική Αποκεντρωμένη Διοίκηση κτλ. Υπηρεσίες αποκεντρωμένης διοίκησης είναι τώρα. Ναι, αλλά είναι. Αυτοί τι λένε, θα περάσουν και από όλα αυτά. Ποια είναι η άποψη. Η επιβλέπουσα του Πρωθυπουργού έχει γίνει θυματάρχης. Ναι. Έχει αναλάβει ο Σταματίου. Αλλά ο Σταματίου δεν παίρνει καμία απόφαση, τον ισχυρούν. Εν πάση περιπτώσει, είναι ναι. Θετικά από εκεί. Αυτά που είχαμε συμφωνήσει δεν υπήρχε. Τα δέχεται. Τα δέχεται. Τώρα τα υπόλοιπα δεν ξέρω τι συνεννόηση κάνανε. Εγώ δεν έχω παραστήσει. Πάει. Είναι αυτό. Εκεί πρέπει, πιστεύω, κατά τον νόμο, πρέπει να μείνουμε όσο περνάμε περισσότερο. Δεύτερον, είχαμε ζητήσει από του φορεί, του επίσημου φορεί, μα αρχείο, αρχαιολογία, ΝΕΧΟΠ, διάφορε υπηρεσίε, να μα απαντήσουν επί τη Β1 πρόταση. Έχουμε απαντήσει τέτοιε ολοκληρωμένες πλέον και γι' αυτό έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα. Αν δεν έχουμε, θεωρούνται θετικές οι εισηγήσεις τους. Δηλαδή η αρχαιολογία μας δεν απάντησε. Γιατί δεν απάντησε. Γιατί μας έστειλε δηλαδή χαρτί. Δεν όφιλε να μας στείλει χαρτί και να μας πει τα όρια ενικία. Γιατί από ό,τι έμαθα, και τώρα τελευταία που μίλησα, δέχεται να μεταφέρει τα όρια πάνω στις ζώνες. Ναι, αυτό... αλλά γιατί το μας απαντούν εγγράφος. Προς το Δήμαρχο είναι η ερώτηση. Να πιέσει προς εκείνη την κατεύθυνση ώστε να μας απαντήσει εγγράφος. Και αυτή και η ΝΕΧΟΠ. ΝΕΧΟΠ υπάρχει ή δεν υπάρχει πλέον. Τι υπάρχει. Πώς λέγεται τώρα. ΝΕΧΟΠ λέγεται. Αυτή για τη ζώνη του το ΕΒ. Αυτή για τη ζώνη του το ΕΒ τι λέει. Όσον αφορά την ΝΕΧΟΠ, η ΝΕΧΟΠ έχει στείλει την απάντησή της πριν από πολύ λίγες μέρες. Την έχει στείλει από ό,τι έχω μάθει στην περιφέρεια. Μου την έχουν δείξει ανεπίσημα. Η απάντησή τους είναι, επειδή κάναμε, πρωτού κάνουν συνεδρίαση, κάναμε μια κοινή συνάντηση που τους δείξαμε και τους φέραμε τις προτάσεις μας σαν Δήμος, η απάντησή τους είναι ότι συμφωνούν με τις κατευθυντήρες τις προτάσεις του Δήμου του Χώρου. Απάντησε θετικά. Απλώς είναι ανεπίσημο ακόμα, το έχουμε, δεν είναι... Όχι, ανεπίσημο. Ωραία, ωραία. Ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο. Άκουσα για να μειώσει προσωπικές ενέργειες. Θυμίζω ότι πριν από 3 χρόνια είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τη Μονή του Αγίου Διονυσίου, όπου ήθελε να εγκαταστήσει 130 στρέμματα φωτοβολταϊκά. Αν εμείς αυτή τη στιγμή ψηφίσουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή ανανεώσουμε πηγές ενέργειας παντού, ενδεχομένως, δεν λέω ότι θα το κάνει αύριο, ενδεχομένως τα έχει έτοιμα. Η γνώμη δική μου, και σε αυτό το σημείο θα είμαι αντίθετος, δεν θα ψηφίσω δηλαδή να μπουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παντού. Δεν θέλω να μπει αυτό μέσα στην πρόταση και αν θέλετε το συζητάμε, τουλάχιστον στη ζώνη 9 ή 8. Ποια είναι εκεί στο πάνω από το 9, έτσι δεν είναι. Τουλάχιστον στη ζώνη 9. Στη ζώνη 9 λοιπόν, όπου εκεί υπάρχουν και τα αμφισβητούμενα κομμάτια εκεί που γνωρίζετε, που δεν είναι πλέον αμφισβητούμενα, είναι και δικά μας, τα έχουν κερδίσει. Εκεί λοιπόν, καλό θα είναι να έχουμε εμείς τον πρώτο λόγο και όχι να τον έχει άλλος. Καλό θα ήταν να εντοπιστεί, να πούμε ότι μόνο στην ενέργεια. Θα το δεις, Άρτεμις, δεν ξέρω. Σήμερα θα το βρεις. Να πω ότι δεν χώρασε, θα το βρεις πώς θα είναι. Δεν ξέρω. Στην στιγμή που μπαίνουν πλέον πάνω στις κατοικίες. Εντάξει, εγώ κάνω πράγμα στο Πρωθυπουργικό Συμβούλιο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει θέμα και αν δεν το δεχτεί, δεν με ενοχλεί, αλλά λέω ότι είχε δημιουργηθεί μεγάλο ζήτημα τότε, αν θυμάστε. Ναι, το ξέρω. Ήδη είχαμε βάλει 130 στρέμματα, 130 στρέμματα, τρομακτικά μεγάλη έκταση για το φωτοβολταϊκά. Μιλάμε για όλη η ενέργεια, η μισή ενέργεια της περιφέρειας και εκεί. Η μισή ενέργεια της περιφέρειας και μιλήσουμε και εδώ. Αν έχουν και ιδιώτες εκεί,
Ιδιώτης θα το έκαμε. Θα ενοικίαζε την έκταση του μοναστήρια και δεν θα έκαμε ιδιώτης. Λάμε ιδιώτης, αγρότης, περιοχής και τα λοιπά, αν έχουν δει το μολογιστικά. Εκεί δεν ξέρω, ναι, αυτό είναι προσήψη. Γιατί από κάτω πληθώς με το βιπάς το οποίο επιτρέπονται, εντάξει, εκεί δεν το συζητάμε. Είναι δίπλα η ΔΕΑΛ, η οποία ΔΕΑΛ έχει την πραγματικότητα. Να μας πείτε και πάλι λίγο στο χάρτη, ποιες είναι ονομαστικά λιγάκι οι τρεις περιοχές για τις οποίες μιλάμε ότι πάει να γίνει ανάπτυξη πλέον άλφα κατοικίας. Η μία κατάλογο κάνει από το στρατόπεδο και προς τα κάτω. Από το μηχανικό που λέμε και προς τα κάτω. Δεξιά δηλαδή κατεβαίνοντας τον κεντρικό δρόμο, ναι. Τη λεωφόρο. Τα τρία κίτρινα, ναι. Ναι, ποια είναι. Αυτή λοιπόν είναι η περιοχή και το και προς τα κάτω, προς τα άλλα. Η άλλη είναι λοιπόν Αγία Μαρία και προς τα κάτω. Και η άλλη περιοχή είναι από τον περιμετρικό περιφερειακό μας. Για ποιες οδούς γίνεται η πρόταση, δηλαδή για την Αγίου Γεωργίου, μιλάω για τα καταστήματα, για την μία μεγή κατοικία. Για τα καταστήματα, για την Αγίου Γεωργίου, για την οδό που είναι δίπλα από την παράλληλα, ας πούμε, από την κεντρική του Γεωνικολάου. Αρβανιτίδης, ας πούμε. Εκείνη την περιοχή, για ποιες περιοχές μιλάμε. Διάβασε τις λίγο, διάβασε. Πολύ περισσότερο. Αυτό, θέλω να ακουστούν λίγο, γιατί δεν το έχουμε ονομαστικά. Διάβασε λίγο, κύριε Παπαζή, δεν είναι πιο γνωστό. Ωραία, και να τα ακούσουμε λίγο αυτά. Θα διαβάσω λίγο. Γενική κατοικία. Είναι οι συγκεκριμένες οδοί. Κουτρουμπά από Νικοτσαρά και Δυτικά, Αγίας Μαρίνας και Κουντουριώτου, Αγίου Γεωργίου από Νικοτσαρά, Πίδνας, 25 Μαρτίου, Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Καλακάνη, Λιτούς μέχρι Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Ρόμπου Λιτεχνίου από Μαρθέων, Αχελάου μέχρι Αγίων Αποστόλων, Διονυσίου Σολομού, Κωνσταντινούπολεως μέχρι Αγίων Αποστόλων, Αγίων Αποστόλων από Αγίου Γεωργίου, Αβέρωθ, Νεοπτολέμου, Παύλου Μελά, Ευτέρπης, νότια μέχρι το όριο του σχεδίου, Ανθέων από Αγίου Γεωργίου μέχρι Διονυσίου Σολομού, Βαμβακίων από Διονυσίου Σολομού μέχρι το όριο του σχεδίου, ναι. Δίου από Αγίων Αποστόλων Πιμπλίας μέχρι το όριο του σχεδίου, Ενιπέως από Κεντρική Πλατεία. Όπου υπάρχει ο οδός τέλος πάντων, κάθε το ζάξονα, είναι έτσι. Ναι, ναι. Αυτό ήθελα να ακούσω. Γιατί δεν το έγραφα κάπου εδώ πέρα. Ένα ζήτημα για το αν θα το ψηφίσω, θα ψηφίσω αυτές τις προτάσεις επί της, γενικά δηλαδή, επί της αρχής και να πάω και σε πιο συγκεκριμένες προτάσεις που θα κάνω εγώ, που αν διαφωνήσετε εσείς, θα το καταψηφίσω μετά αναγκαστικά. Θα ξεκινήσω όμως λέγοντας ότι σε αυτές τις εποχές που ζούμε, ναι, πραγματικά, θα πρέπει με κανέναν τρόπο να μην αφήσουμε το κεφάλαιο να βάλει χέρι στις περιοχές του τόπου μας. Στα φιλέτα της περιοχής μας, στις παραλίες, στα δάση μας, παντού. Γιατί όπως ξέρετε και όπως διαπιστώνετε όλοι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν μοίραζαν την πίτα μας, μας μοίρασαν εμάς, μας έδωσαν το κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης. Αλλά τώρα οι επενδυτές της Γερμανίας και οι μεγαλοεπενδυτές αυτοί του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επενδύουν στην Τουρκία, κυρία Άρτεμις. Οπότε εμείς πρέπει να διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο τον τόπο και την περιοχή μας και μάλιστα να έχουμε και να προφυλάξουμε τον πρωτογενή τομέα, δηλαδή την υψηλή παραγωγικότητα, τους αγρότες της περιοχής μας. Τα πάντα δεν είναι τουρισμός, τα πάντα δεν εμπορεύονται με ένα φλιτζάνι καφέ ή με ένα πιάτο φαγητό. Να πάω και πιο συγκεκριμένα τώρα στα άρθρα, να το πω έτσι, στις προτάσεις τις συγκεκριμένες που έχετε. Καταρχήν, στην πρώτη πρόταση, όπου έχετε τις τρεις επεκτάσεις, θεωρούμε σαν παράταξη ότι αφήνεται έξω και νομίζουμε σκεμμένα το στρατόπεδο του μηχανικού, κατεβαίνοντας δεξιά από την επέκταση. Νομίζω ότι πρέπει να μπει η απομάκρυνσή του άμεσα. Από τη στιγμή, είναι ένα μικρό κομμάτι, από τη στιγμή που θέλετε να αναπτυχθεί τουριστικά ο τόπος και να επεκταθεί προς την παραλία, το στρατόπεδο του μηχανικού που βρίσκεται σχεδόν ανενεργό και που ήταν πάντα σε όλες τις προεκλογικές δεσμεύσεις του κύριου Παπαθανασίου, μα μόνο του κύριου Παπαθανασίου, άμεσα ότι μπορούσε να πει, έπρεπε να είναι στις προτάσεις αυτές.
ταυτόχρονα να μπει και το αίτημα να ενσωματωθεί η λέσχη αξιωματικών στον οικισμό και να αποδοθούν οι εκτάσεις στον οικισμό για να χρησιμοποιηθούν ως κοινόχρηστες εκτάσεις. Ως κοινόχρηστη χώρη, θα συμφωνήσουμε με την παραθεριστική κατοικία που ήδη υπάρχει ούτως ή άλλως. Στην τρίτη παράγραφο τροποποίησης έπρεπε να είχαν γίνει όσον αφορά την αμοιγή γενική κατοικία. Και έπρεπε να είχαν γίνει για να μην φτάνουμε στο σημείο ούτε να υπάρχει δικαστική απόφαση κατά του Δημάρχου και του κύριου Ελευθερίου, αλλά πολύ περισσότερο λέμε εμείς ότι θα έπρεπε να είχαν γίνει για να αποφεύγονται τα εξής. Η ρουσφετολογία και το ψάρεμα ψήφων. Γιατί δίναμε άδειες, όχι νόμιμες, αφού δεν μπορούσαμε να δώσουμε, αλλά παίρναμε και την ψήφο μας στις εκλογές, την ψήφο του κόσμου. Στην παράγραφο 5, έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι και πολύ σίγουρη, ότι η νέα οριοθέτηση που έχετε εκεί, όσον αφορά τον πυρικό οίκο, βγάζετε πάλι το μοναστήρι απ' έξω. Αυτή την εντύπωση έχω, αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Διαφωνώ και εγώ με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον όλο. Το θέμα αυτό έχετε ανεπορεί στον τόχο εδώ και 20 χρόνια. Και περισσότερο. Και πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, όπως δόθηκε και άλλη φορά, αλλά δεν το πετύχαμε, γιατί απελήθηκε το πρώτο επιθετίας Παπαθανασίου την προηγούμενη τετραετία. Όχι ότι πετύσουμε τίποτα, απλώς είναι ένα δύσκολο θέμα. Η νομοθεσία στα περιβαλλοντικά και στα χωροταξικά και στα μουκουσού είναι πάρα πολύ σκληρή. Δεν αλλάζει εύκολα. Αν τώρα ψηφίσετε κάτι και αυτό υιοθετηθεί, η αλλαγή του θα χρειαστεί μετά κάποια τροποποίηση, μερική έστω, μετά από 30 χρόνια. Θέλω να πω και στον Δήμαρχο κυρίως και στον Πρόεδρο ότι σήμερα δεν πρέπει κατά την άποψή μου να ψηφίσετε, διότι αυτό το θέμα είναι πολύ λεπτό και πρέπει πρώτα να προηγηθεί και η διαβούλευση με το τοπικό συμβούλιο, πρώτα δηλαδή με φορείς του νητοχώρου να το κάνουμε, ας το πούμε έτσι, λιανά, το πω και απλά λαϊκά, λιανά το θέμα, να καταλήξουμε όλοι μαζί σε πράγματα που μπορεί να γίνουν, όχι μόνο με απλά τεχνοκρατικά και νομικά κριτήρια, υπάρχουν και άλλα που είπε και η κυρία Κούριδα και άλλοι συνάδελφοι, και κοινωνικά και αναπτυξιακά, να το ψάξουμε πιο πολύ το θέμα, διότι ιδίως τώρα αναφέρουμε στον κύριο Φαρμάκη, θυμάστε τι περάσαμε, όταν αυτά που σήμερα έχουμε, που υπάρχουν στη ζώα κυρίως, έγιναν στο πόδι το 1982-83. Μην πάρετε, θέλω να πω, ευθύνη σήμερα για την ψηφοφορία. Πρέπει να κάνουμε και μια άλλη διαδικασία, να μην ταλαιπωρούμε και τους λοιπούς συναδέλφους μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν καταλαβαίνουν και πολλά γιατί είναι ένας άλλος χώρος γεωγραφικός, δεν τον ζούνε. Έτσι και το βλέπω και στα μάτια, ήδη μερικοί μου μιλήσατε. Λένε να ψηφίσουμε τη λένε. Δεν είναι έτσι. Αφού τελειώσουμε εμείς και μπορούμε να έρθουμε εδώ, κυρίως του Λιντοχώρου Δημοτική Σύμβουλη με το Τοπικό Συμβούλιο και με διαβούλευση ανοιχτή, να πάρουμε ζώνη-ζώνη, κομμάτι-κομμάτι, χρώμα-χρώμα, να δούμε τι προτείνει η κυρία Καλογύρου, τι προτείνει ο μελετητής δηλαδή, και αφού καταλήξουμε να ψηφίσετε σε μια δεύτερη φορά, πάλι έτσι, πολύ πιο σύντομα βέβαια, αλλά πρέπει να το χωνέψουμε εμείς εδώ μερικοί. Δεν καταλαβαίνω πάνω από τον δρόμο, δίνω τον δρόμο, μετά από τι, πίσω από τι και μετά και κάτω από πού, τι προτείνετε. Επακριβώς. Έτσι δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι έχουν την αίσθηση. Δεν μπορείτε να δούμε ένα χάρτη που θα καθορίσουμε στην ουσία τη χρήση ζύγη τα επόμενα 30-50 χρόνια και να καταλήξουμε με κάποιες χρωματολογίες εκεί ακριβώς τι προτείνουμε. Θα μας απαντήσει η κυρία Καλογύρου μερικά από αυτά προφανώς που θα θέλουμε δεν μπορούν να εφαρμοστούν γιατί ο νόμος δεν το επιτρέπει ή κάποια νομολογία και κάποια ιστορία περί τη χωροταξία στην Ελλάδα και μετά να καταλήξουμε. Δηλαδή, κάνουμε διαδικαστική πρόταση για να σώσουμε το θέμα και τελειώνουμε μια παρατήρηση για την κυρία Καλογύρου στο εξής. Είδα ότι λαμβάνεται υπόψη η κυρία Καλογύρου την υφιστάμενη πρόταση των ορίων του Εθνικού Ιδρυμού στη Γάμα Ζώνη. Ήδη υπάρχει σε εξέλιξη, υπάρχει και μια συζήτηση τη Δευτέρα στην Ομαρχία πάλι για τον Εθνικό Ιδρυμό.
Και υπάρχει η πιθανότητα τα όρια, εγώ είμαι σίγουρος, τα όρια του εθνικού δρυμού της γάμα ζώνης να αλλάξουν. Άρα θα αλλάξει και αυτό. Πρέπει δηλαδή να δώσουμε και λίγο χρόνο ακόμα, ήδη φάγαμε 20 χρόνια, δεν πειράζει να φάμε ένα μήνα ακόμα δύο. Για να καταλήξουμε στο τι θα προτείνουμε, τι θα ψηφίσει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Να ληφθεί και η κυρία Καρολίδη, δεν ξέρω το γνωρίζει, ότι το θέμα που επήκε το χρονικό διάστημα και το εθνικό δρυμό θα αλλάξουν τα όρια, άρα θα προτείνει και άλλα πράγματα εκεί. Που σήμερα στη ΓΑΜΑ ζώνη θα προτείνει το σχέδιο νόμου για το χρονικό διάστημα.